Καλησπέρα φίλοι του Basket City, από το κλειστό του Ταύρου. Παρακολουθούμε το παιχνίδι μεταξύ του Αρεντίκολο και των Καπουτσίνο Νάιτς στον μικρό τελικό της Rookie Alpha για την τρίτη θέση. Παπακώστας ανήλικη λογαριασμό για την ομάδα του με στην πρώτη επίθεση. Θα κάνει το 0-3 καθώς η RDC είναι η γηπεδούχη. Άλλο παιχνίδι δεν έχουμε, με πολύ σκορ και θέμα, χωρίς τροματισμούς και γκρινιές. Άμεση απάντηση από τους RDC με τον Γραμματόπουλο να ανοίγει λογαριασμό και αυτός για την ομάδα του. Το από τη γωνία είναι εύστοχο για τον Κουτσουράκη. Στην πρώτη επαφή και αυτός με την μπάλα. Αναγνώστου, αποστοφίλει και το Γραμματόπουλο. Ξανά αναγνώστου, μεσούς των γραφείς του έχουν μαζευτεί όλοι. Που θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Παρά το χέρι άμυνας που βρισκόταν πάνω του. Αγγελόπουλος τώρα για τους Καπουτσίνο. Καλώς τον Παπακώστα, αυτή μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει, ο ίδιος όμως το επιθετικό rebound από το πουθενά. Πουλούφος τώρα από την άλλη πλευρά, θα τρέξει τον εμφυλιασμό και θα τελειώσει τη φάση. Ο κότσο μακρύ στη γωνία του, δίνει τις οδηγίες στην ομάδα. Αγγελόπουλος. Πολύ ωραία προσθήση, θα αφήσει για τον Κουτσουράκη. Αυτός έχει μπει μέχρι μέσα, το split η πάσα έξω για τον Παπακώστα, είναι άστοχο. Ο Λούκος μαζεύει, θα κατεβάσει. Πάει στον 4-2-1 και θα ανέβει μέχρι το lay-up. Θα κάνει το 8-5. Καλό ξεκίνημα από τον Λούκο. Και όσο έχει δύο στις δύο προσπάθειες. Το γυρνάει, θα αφήσει τον Παπακώστα, θα στοχίσει το αμυντικό ριμπάντο αναγνώστου. Αφήνει και τον Μπουλούπο. Αυτός μπροστά για τον Γραμματόπουλο, θα μπει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ωραία το λέει, έβαλε και λίγο flash move. Το έκανε λίγο πιο θεαματικό. Αργυράκης για τους Καπουτσίνο, θα αφήσει για τον Παπακώστα. Αυτός απέναντι για τον Αγγελόπουλο στην κορυφή. Για τον Αργυράκη. Παπακώστας μέχρι μέσα. Πολύ ωραία το πεταχτάρι του. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 17. Μπουλούκος. Θα αφήσει μόνο του. Παιδιά θα δώσει την μπάλα μέσα. Για τον Γαγλή. Αναγνώστος προσπαθεί, θα σκοράρει τελικά με τη βοήθεια του ταμπλό. Στα η μπάλα για τον Κουτσουράκη, θα στοχίσει κανένας με τρεις. Πουλούκος από την άλλη πλευρά και αυτός ένας με τρεις, θα ευστοχίσει όμως. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα κάνει το 14-7, double score. Στο 4-20. Πρώτα λεπτά από το παιχνίδι. Κάνει το drive, θα πάει μέσα. Πολύ ωραία θα σκοράρει μπροστά από τον αναγνώστο. Αναγνώστο στο κορυφή. Πίσω για τον Μπουλούκο, θα πάρει το σούτ από τις 45. Είναι άστοχος, μπροστά η μπάλα. Προθυμένη παλιά για τον Κουτσουράκη, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το lay-up. Άμυνα ζώνη και η Καπουτσίνο Νάιτς. Μπλούκος μέσα για τον Γραμματόπουλο. Ριβές, αστοχίσει. Αργυράκης για τον Αγγελόπουλο. Θα του φύγει η μπάλα, θα τη διαβηρήσει όμως την κατοχή του. Αργυράκης, ξαναγγελόπουλος από τις 45. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, άστοχο από τον Κουτσουράκη. Ο Λούκος. Η
καθίσει για το Γραμματόπουλο. Αυτό θα στοχίσει με δεύτερη προσπάθεια, με το επιθετικό. Θα σκοράρει 16-11 στα μισά τη πρώτη περίοδου. 5 λεπτά ακόμα. Θα πάρει το πρώτο screen, ψάχνει να βρει πάσα, θα το βρει στο κουτάκι. Θα παίξει. Λίγο ανορθόδοξο το σουτ με το αριστερό, παρόλα αυτά η δουλειά έγινε, κατέληξε στο καλάθι. 16-13, το πρώτο σουτ του Αργυράκη. Αναγνώστο, θα πάρει τελικά το σουτ μετά τις οδηγίες του coach Μακρύδια, θα τον δικαιώσει με αυτό το τρίποντο. Καθώς τον αφήσανε μόνο του. Ζωδάκη θα πάρει το φαουλ χαμηλά, δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει φαουλ χαμηλά. Αλλαγές. Σταντόπουλος στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο να κλέψει την μπάλα από Παρκώστας. Η μπάλα είναι για τους ίδιους, πολύ σωστά. Για την διεκδίκηση του rebound. Ο Παρκώστας στην επαναφορά. Για τον Αγγελόπουλο. Θα πάρει τελικά το σύντρα 3, είναι άστοχο. Πολύ ωραία, δεν θα πατιάσει την μπάλα ο Γραμματόπουλος, Αγγελόπουλος. Πολύ ωραία η baseball pass για τον Παπακώστα και αυτός για τον Κουτσουράκη. Γύρισε η άμυνα, θα πάρει το shoot μπροστά από τον ξύλο των RDC. Δύσκολη επιλογή, Μπουλούκος τώρα στην πλευρά. 4-3, αναγνώστου, πάρα πολύ ωραία η λόμπα μέσα για τον τυπλό που θα αστοχίσει εξ επαφής σε ένα θεωρητικά εύκολο καλάθι. Τον Μακώστα, σούπε τώρα. Πολύ ωραία, άλλη μια λόμπα. Δεν θα γυρίσει, τέτα τέτα να τελειώσει. Μπουλούκος του 45. Έρωσε αντίον ενός, ανέβει μέχρι το lay-up. Αργυράκης. Αγγελόπουλος από τις 45, άστοχο για αυτό το σύγκρον πόντο. Μπάλα, το κλέψιμο από τον Αργυράκη. Κλέψιμο τώρα και από τον Κωνσταντόπουλο. Αναγνώστου, θα μπει μέχρι μέσα και θα σκοράρει με το lay-up. 23-13 στη μεγαλύτερη διαφορά του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. 2 λεπτά από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Αργυράκης αργά και σταθερά, ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι καπουτσίνο. Αγγελόπουλος θα στοχίσει και από αυτό. Αναγνώστου μπροστά για τον Γραμματόπουλο. 2-1 σε εθνιδιασμός για τον Μπουλούκο. Ξανά στο Γραμματόπουλο και θα σκοράρει. Ευτυχώς που βάλαν το καλάθι, διότι ο coach Μακρύς έβγαλε τρίχες. Θα παίξει, ίδρωσε, αν και κάθεται κοντά στο κλιματιστικό. Για Αγγελόπουλος από την άλλη πλευρά θα σκοράρει αυτή τη φορά μπροστά από τον Γραμματόπουλο. Έχουμε και μια αλλαγή. Ο Γιαννούλης στον αγωνιστικό χώρο για τους RDC. Δεν θα πετύχει την συμπληρωματική βολή. Μπούλου στο κατέβασμα. Πολύ ωραία για το κόψιμο του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος θα στοχίσει και σε αυτό. Αργυράκης κλείστησε η μπάλα μέσα από τα χέρια του.
καταλάβω αλλιώς τι και έχει γίνει για Γιαννούλη στην πρώτη επαφή θα σκοράρει και αυτός 27-15. Πολύ καλό ξεκίνημα για το RBC. Πακώστας με ταμπλό είναι μέσα. Ανεβάζει διαφορά στους 9, 27-18. Τελευταίο μισό λεπτό. Ο Λούκος. Αυτή τη φορά θα βρει στόχο ο Κωνσταντόπουλος. 29-18, 10 δευτερόλεπτα, αργά και σταθερά. Με αυτό το αριθμό δεν νομίζω θα προλάβουν να σκοράρουν, τουλάχιστον να πάρουν μια επίθεση αξιόλογη. Αγγελόπουλος όμως θα μπει μέχρι μέσα και θα αστοχίσει. Παρά λίγο να με βγάλει ψεύτη και με αυτό εδώ το άστοχο σου θα κλείσει η πρώτη περίοδο. 29-18 για τους RDC. Έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Πάμε σε μια μίνι διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκαλέπτο. Επιστροφή και συνέχεια στο Basket City. Συνέχεια της δεύτερης περίοδου. Κωνσταντόπουλος μέσα. Θα στοχίσει Αργυράκης για τους Καπουτσίνο. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο Πακώστας άμεσα. Γρήγορα η επαναφορά. Και το λέει από τον εθνικιασμό από τον Κουτσουράκη. Και θα στέλνει εδώ την άμυνα. Λούκος θα φέρει αυτό το κατέβασμα. Το Σαντόπουλος. Δαγλής θα γυρίσει. Είναι άστοχος Παπακώστας μπροστά για τον Αγγελόπουλο. Πολύ. Θα τσιμπήσει την μπάλα όμορφα και θα κρατήσει στην κατοχή του. Θα δώσει για τον Αργυράκη που με το ταμπλό θα αστοχίσει. Αργυράκης ο πίσω και 2-2. Κωνσταντόπουλος από την άλλη πλευρά, ένας εναντίον δύο, άστοχος. Τσουράκης. Βρίσκεται τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος, είναι άστοχος της δύο πόντων, Μπουλούκος θα μαζέψει. Θα φύγουν στο εμφυλιασμό 2-1. Γιαννούλης θα στοχίσει. Ο ίδιος όμως στην επιθετικό rebound. Μπουλούκος, καλάθι και φάουλ. Θα έχει την ευκαιρία για τη συμπληρωματική βολή. Θα το κάνει, 32-22. Αργυράκι στο κατέβασμα. Πακώστα θα το πάρει τελικά το σουτριόν πόντεν, είναι όμως εκεί ο Τσουράκης να παραδέξει, μάλλα παραμένει για τους ίδιους. Ο Πακώστας πολύ ωραία η crossover, αστοχή Κωνσταντόπουλος τώρα για τους RBC. Πήρε φορά, θα αφήσει για τον Γιαννούλη, αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Αργυράκης. Βάλε για τον Αγγελόπουλο στους 45. Έπαιξε εναντίον του Γιαννούλη, ο Τσουράκης θα πάρει το σουτιατρής, είναι άστοχος Γιαννούλης. Και εδώ Μπουλούκο, αυτός μπροστά για τον Κωνσταντόπουλο, θα γυρίσει και θα σκοράρει πολύ όμορφα, χωρίς κανένα θέμα, καθώς έμεινε μόνος του. Μετά την κατρακύλα του παρκέ του Τσουράκη, ελπίζω να μην έχει χτυπήσει. Κάνει τον αστραγαλό του. Μια χαρά είναι, δεν μασάει. Συνεχίσει κανονικά. Αργυράκης από την άλλη πλευρά, πάλι σαν το κατέβασμα. Θα πει μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει. Κίνησε την άμυνα με αυτό το αργό στυλ. Έφτασε σε ένα σημείο που έγινε επικίνδυνος, η RDC δεν τον πήραν είδηση. Του σχήμισε. Μπουλούκος τώρα την άλλη πλευρά. Το πεταχτάρι, το υποπίτα. Πεταχτάρι, πολύ όμορφο και γλυκά. Θα ευστοχίσει.
38-24, μεγαλύτερη διαφορά. Ισοφυσί, Αγγελόπουλος, πολύ σωστό το φάουλ χαμηλά. Αναγνώστη περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αναγνώστη του Μπουλούκου. Γελόπουλος είναι άστοχος. Δεύτερος η δεύτερη. Και το Γιαννούλη. Αυτός η Μπομπίτα για το Κωνσταντόπουλο. Παναχώς θα σαχλέψει τελικά. Πρώτο ψηλού. Συνδυασμός θα το πετύχει ο Τσουράκης. Παπακώστας μαζεύει το επιθετικό. Η προσποίηση. Ούτε το ευστοχίσει. Δεν το κάνει παρά το Χατήρι. Δύο μορφή φάση από τον Παπακώστα. Πολύ ενέργεια για την ομάδα του. Γιαννούλης θα χρεωθεί με βήματα. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Για τον Αγγελόπουλο το Πουλαντσάβερ είναι άστοχο ο ίδιος. Αντί μέχρι μέσα αυτή τη φορά δεν θα σκοράρει, θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Αυτό έχει ο Αγγελόπουλος στην πρώτη του βολή. 2 στις 2. Αναγνώστε το αργά και σταθερά για αυτός. Βαγγλής, έρχεται στον Γιαννούλη. Είναι άστοχος. Ο Φαντόπουλος είναι όμως εκεί με το επιθετικό και θα σκοράρει. Γελόπουλος για τον Αργυράκη. Αυτός ξανά για τον Αγγελόπουλο. Θα μπει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει αναγνώστου στο αμυντικό rebound. Ένας με δύο στον Εφνίδη. Ένας σε δύο είναι συνόλου στον κρυασμό. Ανάποδα το είπα. Γιαννούλη στα σκοράρι. 42-27. Είναι άστοχο, καλαγλώστου. Θα γυρίζει και θα σκοράρει πολύ όμορφα. 44-27, συνεχίζει να ανεβαίνει μια φορά. Θα πει για τον Αγγελόπουλο, θα δώσει και το στήμα. Ο Αγγελόπουλος θα εκμεταλλευτεί το χώρο της άμυνας, είναι άστοχος όμως. Αγγλής, θα το έχει στο Χάρκος, άστοχος, ο Παπακώστας. Μπροστά η μπάλα για τον Αγγελόπουλο, θα γυρίσει ο Βασογιαννούλης. Εξωτερικό διάδρομο και θα προλάβει να βγάλει αυτή την άμυνα. Αλλαγές για τους RDC. Και time out. Πάμε σε μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι. Μετά το time out για τα τελευταία 3 και 40. Σκοράρουν και σε αυτήν την επίθεση η RDC. Αργυρά και σμόντους εκεί, θα ανέβουν και οι υπόλοιποι καπουτσίνο. Παπακώστας με χέρι προς αυτό θα σκοράρει. Κάνει το 46-30. Παπακώστας ο οποίος έχει φτάσει τους 13 έχει και ο Μπουλούκος. Οδηγούν την κούρσα.
των σκόρερς. 10 και ο Κωνσταντόπουλος για το Σαρδισσί. Αφορά γρήγορη, ας το πίσω όμως εξεκοντήσει ο Γραμματόπουλος. Παπακώστας για τον Αργυράκη στον πλαϊνό διάδρομο. Πάρει το drive, το split μέχρι μέσα. Έξω για τον Κουτσουράκη, είναι άστοχο το σουτ 2 πόντων. Γιαννούλης από την άλλη πλευρά. Την αυγάλη για τον Γραμματόπουλο, η μπάλα του όμως είναι απευθείας out. Πολύ κακή η πάσα του. Αγγελόπουλος στα την άλλη πλευρά. Πάρα το σούτ τριών πόντων και θα ευστοχίσει στο πρώτο του. Έχει ένα στα πέντε με ένα εξιδίποτα, τρεις πέντε βολές. Κατάφερε να βρει στόχο και από τη γραμμή. 25, ο Πακώστας, εκεί θα παλέψει με το θηρίο και θα βγει νικητής. Αργυράκης πάλι στο παρατέφασμα, πάρα πολύ ωραία αργή φάση για τον Κουτσουράκη, ο οποίος δεν θα σκοράρει, θα πάει όμως στη γραμμή των βολών μετά το κερδισμένο φάουλ. Στην πρώτη του βόλη. Δείτε το rebound από τον Γραμματόπουλο. Ποιος θα περάσει στο κέντρο. 3 με 3. Γιαννούλης με τη βοήθεια του ταμπλό θα σκοράρει μπροστά από τον Αγγελόπουλο, ο οποίος θα στείλει μπροστά την μπάλα στο Κουτσουράκι. 1 με 2. Θα στείλει την μπάλα στο κι. Γιαννούλης θα μαζέψει και θα πάρει και το φάουλ από τον Κουτσουράκη. Είχε πάρει έτσι κεκτημένη ταχύτητα, δεν μπόρεσε να το βγάλει το κορμί του. Εν πάση περιπτώσει ήταν και καλό φάουλ, διότι δεν μπόρεσε να φύγει στον ενθουσιασμό. Υπήρχαν υποψίες. Το Σαντόπουλο από την άλλη πλευρά. Για τον Γραμματόπουλο, που θα σκοράρει και αυτός. 50-34. Τελευταία δευτερόλεπτα για τη δεύτερη περίοδο. Λόπουλος είναι άστοχος. Ματόπουλος για τον αναγνώστο. Δίνεται μέσα, Γραμματόπουλος, πολύ κακό το σούτ, ο Πακώστας μαζεύει, πολύ όμορφο να πει μπροστά τον Αγγελόπουλο με την προηγουμένη παλιά, ο οποίος δεν θα σκοράρει και η μπάλα. Δεν είμαι σίγουρος. Τελικά Καπουτσίνο να έτσι μπάλα. Με απόφαση λίγο πολύ κορώνα γράμματα. Παπακώστας για 3, είναι άστοχος. Κωνσταντόπουλος πήρε φορά. Θα πάει μέχρι μέσα. Παπακώστας όμως θα του κλέψει την μπουκιά από το στόμα. 7 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Αγγελόπουλος το ζυγίζει. Είναι άστοχος. Δεν θα προλάβει ο Κουτσουράκης η μπάλα. Προλάβει και χτύπησε στο τοίχο. 1,5 δευτερόλεπτο. Γραμματόπουλος πιάνει, δεν έχει παρήδηση και δεν είχε καν πρόθεση να σουτάρει, μάλλον δεν είχε πρόθεση. 50-34 λοιπόν, σκορ ημιχρόνου, η Άρτιση σταθερά μπροστά μέχρι στιγμής, καλύτερη σε άμυνα και σε επίθεση, κυρίως στην επίθεση, πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και σε λίγο με ξανά μαζί σας. Και αυτό μπορούμε, άσου, ναι, και αυτό άσου, εντάξει. Απλά έχω αγχωθεί εγώ μετά το αυτό. Όχι, 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 τίποτα. Ναι, είναι αυτό άμα εδώ ρε παιδί μου, ότι τόσο
Συνέχεια στο παιχνίδι. Ενάρξη δεύτερου ημιχρόνου. Σκοράρουν οι Καπουτσινοβάιτς και σε αυτή την επίθεση. Με τον Κουτσουράκη από τη γωνία. Μπουλούκος. Πολύ ωραίο στο Γραμματόπουλο. Ακόμα πιο ωραίο το κλέψιμο του Παπακώστα. Κάνουν την πρώτη δουλειά ο Παπακώστας για σήμερα για τους Καπουτσίνο Νάιτς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τσουράκης μέχρι μέσα, υπάρχει για τον Παπακώστα, ένα απευθεία σάουτ. Θα πατήσει, θα σουτάρει, είναι άστοχος ο Γιαννούλης. Επιθετικό rebound. Καλοπούλος θα πάει μέχρι μέσα. Θα πατήσει για τον Κουτσουράκη, με ταμπλό θα ευστοχίσει. Μπουλούκος πολύ ωραία μέσα από τον Σαντόπουλο, μπροστά στον Αγγελόπουλο θα σκοράρει και αυτός. Το πρώτο χαλάθι των Άρτης σε αυτή την περίοδο, 52-40. Γελόπουλος θα στοχίσει αναγνώστο, αφήνει για τον Μπουλούκο. Θα περάσει πολύ όμορφα για τον Γραμματόπουλο. Φάλ τον Γελόπουλο ψηλά, πολύ σωστά. Παραδείχθηκε ο ίδιος. Γραμματόπουλος στην πρώτη του βολή. Είναι άστοχος, το 52-40 παραμένει σε αυτή την πρώτη εκτέλεση. Έλα. Θα αστοχίσει από το close to post. Αρχή επιλογή. Και από την άλλη πλευρά ο Κωνσταντόπουλος θα τελειώσει στο... στην επαναφορά. 96-40. 58-40 με συγχωρείτε. Ανεβαίνει ξανά η διαφορά. Αγγελόπουλος. Μέχρι μέσα, πολύ ωραία πάσα. Δείχνω την τάδη για τον Αγγελόπουλο. Άστοχο το σουτ. Παραλίγο το λάθος, αναγνώστο τελικά κρατάει. Απέναντι για τον Μπουλούκο. Αυτός μπροστά για τον Γιαννούλη. Θα στοχίσει μπροστά στον Αγγελόπουλο. Αργυράκης ολοκληρώνει το επιθετικό rebound. Παπακώστας άμεσα. Η έξτρα πάσα για τον Κουτσουράκη που θα στοχίσει. Και σε αυτό το καλάθι ο Σταντόπουλος απέναντι για τον Γραμματόπουλο θα πάρει το σκύλο για 2, πολύ κακό. Γινόπουλος κατεβάζει στο αμυντικό rebound, θα κατεβάζει και το κέντρο, είναι ένας με 4 όμως. Τώρα περνάνε οι υπόλοιποι παίχτες στον Καπουτσίνο Νάιτς, Αγγελόπουλος παλεύει μόνος του, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Αντώνης Κάβλος Βαγγέλης Κιντάγια Αγκάβλος.
κρατεί πολύ. Και στα δύο. Έξω τον αναγνώστο, έξω στον Μπουλούκο, θα κάνει τον drive. Δεν θα τελειώσει στη λήξη ακριβώς της επίθεσης. Αγγελόπουλος μαζεύει το αμυντικό, θα κατέβει αργά και σταθερά. Θα κάνει τον drive και θα ευστοχίσει. Φωνάζει το σύστημα. Γιάννουλης θα πάρει το σύνολο στο γραμματόπουλο. Τελικά θα πάρει το σουτ. Πολύ κακό. Μαγλής μαζεύει. Φάουλ του Αγγελόπουλου. Φάουλ που θα στείλει του Μαγλής στην γραμμή το βολούν. Ωραίο το σπλίτ, Αγγελόπουλο στον Αγγελόπουλο για τρεις είναι μέσα. Το δεύτερο τρίτο του Αγγελόπουλου, 2 στα 9. Θα πάρει το σκριν, θα πάρει μέσα. Καλής, θα τελειώσει τη φάση. Αγγελόπουλος από την άλλη πλευρά, στο κατέβασμα για άλλη μια επίθεση. Το σουτ για 3 είναι άστοχο, ο Μπουλούκος μαζεύει. Θα τρέξει μπροστά. Η πάσα για το γραμματόπουλο είναι πολύ κακή. Θα περάσει απευθείας out. Ελόπουλος είναι στα δύο νόλων. Αφήσει για τον Αργυράκη. Αφήσει τον Παπακώστα μέσα στο σουτ. Δεν θα ευστοχίσει. Πολύ όμορφο. Καλά για τον Παπακώστα μετά από ώρα, ο οποίος φτάνει τους 15, είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Αγγελόπουλος θα ακολουθεί με 13, το ίδιο και ο Κουτσουράκης. Μεραγλής, θα χάσει ξεχωριστή μπαλά, πιστεύει ο ίδιος. Ο Αγγελόπουλος ένας με όλους, η πάσα του για τον Κουτσουράκη. Πολύ μακριά από το συμπαίκτη του, το πέρασε εκτός. Αγγλής που ξεχάσανε, αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Αγγλός με τον Γραμματόπουλο θα ψήσει για τον Αργυράκη. Αυτός θα γυρίσει, είναι άστοχος. Αγγελόπουλος, πολύ ωραίο το κλέψιμο του Αγγελόπουλου από την πάσα του Μπουλούκου. Αφήσει για τον Κουτσουράκη αμέσως στο σουτ, είναι άστοχος. 63-51. Κατεβαίνουνε, κατεβάσανε τη διαφορά του. Αργά και σταθερά. Αφαιρεθεί με βήματα ο Γραμματόπουλος, δεν υπάρχει συνέχεια. Μάλιστα.
να πιστώ. Πέφτει το στόπ. Γραμματόπουλος από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραία το 1-2. Το στόπ του Αγγελόπουλου πάνω στον Κωνσταντόπουλο. Συνεχίζουν όμως οι Αρτισσοί μέχρι με την κατοχή. Αναγνώστο, θα αφήσει για τον Κουλούκο. Δεν θα κάνουν επίθεση. Αναγνώστου για τρεις, είναι άστοχος, Τσουράκης. Αγγελόπουλος. Αυτό είναι άστοχο, Αγγελόπουλος όμως επιθετικό. Θα σκοράρει με δεύτερη προσπάθεια. 63-53 στις 10 διαφορά μετά από ώρα. Της περίοδου, Μπουλούκος για τον αναγνώστη, θα μπει μέχρι μέσα και θα τελειώσει με το δεξί. 2 δευτερόλεπτα, 1, δεν υπάρχει συνέχεια. 65-53, σκορ τρίτης περίοδου, σταθερά μπροστά η Αρτισσοί. Σε άλλη μία περίοδο, πάμε σε μία ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο τη συνέχεια. Επιστροφή ξανά στο Βάρκε, τέταρτη και τελευταία περίοδος. Με τους Αρτισσοί να έχουν την επίθεση και τον πρώτο λόγο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Γιαννούλης, πολύ κακό το σουτ. Απ' την αντίδρασή του το κατάλαβε και ο ίδιος ότι πέταξε λίγο κοτρώνα. Μικρό το κακό σε αυτή τη φάση. Γελόπουλος, αφήσανε, Παντόπουλος θα μαζέψει για τον αναγνωστό. Γραμματόπουλο μέχρι μέσα θα σκοράρει. Ωραία, Αγγελόπουλο στο κόψιμο του Αγγελόπουλου και θα πετύχει ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Αναγνώστες στην επίθεση για τους Αρτισσοί. Ματόπουλος, πολύ ωραία Κωνσταντόπουλος, αλλά θα χάσει σε επαφή στο καλάθι. Αγγελόπουλος από την άλλη πλευρά. Μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, πολύ σωστά. Θα πάει σε γραμμή βολών. Τον γιουχάρουν κιόλας από τις εξέδρες, ασυγική δεύτερη βολή. Δεν υπάρχει όμως συνέχεια, καθώς ο Γιουράκης βιάστηκε να μπει την εκτέλεση. Οπότε δεν υπάρχει συνέχεια στο επιθετικό rebound. Αναγνώστου για τον Γραμματόπουλο, θα γυρίσει και θα σκοράρει. Θα πάρει το σουτιά 3, με άστοχος Γιαννούλης και τώρα αναγνώστου. Ανεβαίνει ο Γραμματόπουλος, το βλέπει ο Γιαννούλης. Το αναγνώστου, με συγχωρείτε. Αγγελόπουλος πάλι την άλλη πλευρά. Θα βρει πάσα, πολύ ωραία για τον Αργυράκη. Ακόμα πιο ωραίο Αργυράκη, στο Παπακάστα θα χάσει ένα καλάθι. Τελικά εύκολο, αλλά κυρίως θα χαλάσει μια φάση καταπληκτική. Γραμματόπουλος από την άλλη πλευρά θα ευστοχίσει. Τρομερό passing game για τους Καπουτσίνο στην προηγούμενη φάση. Αγγελόπουλος με το αριστερό είναι άστοχος. Γιαννούλης για τον Δαγκλή και αυτός για τον αναγνώστου. Γιαννούλης είναι μέχρι μέσα, έχει παίχτη ξεμαρκάρης, όπως προτιμάει να σουτάρει. Αστοχίσει πάνω από μυντικά χέρια. Και καλάθι για τον Κουτσουράκη από την άλλη πλευρά και τους Καπουτσίνο Νάιτς, 71-57. Αναγνώστο εργατή στα πέρα.
έχουν κλειστεί στο μισό του μισού. Από τις καραμπόλες ο Γραμματόπουλος υποφελείται και θα σκοράρει. Αν έχει στοίχη διάβαλε. Ήταν η φάση αυτή. Αγγελόπουλος τον αφήνει χαρακτηριστικά. Άλλο ένα άστοχο σουτ. 2 στα 12 για τον Αγγελόπουλο και 5 στα 21 όλη η ομάδα. Στη γραμμή του τρυπόντου, Γραμματόπουλος από την άλλη πλευρά θα ευστοχήσει σε άλλο ένα. Θα φτάσει στους 22. Και έχουμε time out για τους Καπουτσίνο Νάιτς. Πάμε σε μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι. Πυράκης, άστοχος, το πρώτο σουτ. Μετά την ανάπαυλα, Γραμματόπουλος μαζεύει, θα τρέξει την ομάδα του μπροστά. Θα χάσει καθώς πήγε να περάσει μέσα από τις συμπληγάδες. Αγγελόπουλος τώρα για τους Καπουτσίνο. Πάσα πάρα πολύ ωραία στον Αγγελόπουλο που βρίσκεται κάτω από το καλάθι και ανενόχλητο στο σκοράρι. Μπουλούκος με την μπάλα, αφήνει για τον αναγνώστου. Γραμματόπουλος στο επιθετικό, θα στοχίσει και στο δεύτερο. Παπακώστας. Κώστας παλεύει μπάλα. Είναι τελικά για την ομάδα του, είναι για αυτόν. Μετά και την έγκριση του κόλτς του Μακρύ, αφού είδε ότι η φάση ήταν κοντά. Γιάννη Σάντλα, αυτοδείς αυτοσύ. Αματόπουλος για τον Δαγκλή, είναι άστοχος. Μαζεύει ο Κουτσουράκης, αφήνει μπροστά. Πάσα όμως δεν θα φτάσει στον Παπακώστα. Τα αναφορά όμως είναι για τους ίδιους από την baseline. Τελόπουλος κόβει, η μπάλα όμως πάει κατευθείαν στα χέρια του Γραμματόπουλου και ένα γνωστό εναντίον του Κουτσουράκη. Ανεβαίνει και ο Δαγκλής. Επαφή. Θα χάσουμε το πάνω γνώστο μαζί του ίδιου σε επιθετικό rebound. Θα πάρει και το φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Θα πάει στη γραμμή το βολόν. Δίπλα στο τύπο έχει στην ιδιωτική σου, μήπως έχω αφήσει την αντιδιωτική επιβίωση των βαλιβόρων που μου δώσει. Γιατί κοίταξε να σε σέρνω, δεν θα πάρει κάτι που δεν θα έχω πάρει. Και δεν πως θα έχω ξεχάσει την αντιδιωτική για τα βίντεο και τα ξέχασα εκεί. Ξέχαρα λίγο σου παρακαλώ. Τώρα έχω να φάσει. Σε παρακαλώ στον υπολογιστή και εκεί που είναι η δουλειά του θα κάνει το 77-66. Ελόπουλο το step back, είναι άστοχο, ο Δαγκλής. Μπουλούκος από την άλλη πλευρά. Γραμματόπουλος, η πάση από τον Σαντόπουλο θα εξοχίσει κάτω από το καλάθι. Αγγελόπουλος, άλλο ένα σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος.
μετά δύο μισή λεπτά από το παιχνίδιο. Αναγνώστου, πολύ ωραία στο Γραμματόπουλο, θα αυτοκίσει. Αγγελόπουλος μαζεύει το αμυντικό. Θα πάει και το φάουλ χαμηλά. Παναφορά από το πλάι. Κουτσουράκης με την μπάλα. Και μέχρι μέσα θα ευκολύσει πολύ όμορφο το lay-up του. Σαντόπουλος με τον Αγγελόπουλο. Έχει χτίσει άμυνα. Μπροστά η μπάσα για τον Κουτσουράκη δεν θα περάσει. Μπουλούκος διαβάζει και κλέβει. Θα δώσει για τον αναγνώστου. Θα πάρει στο σφάλτο να κλέψουμε. Άλλη μια βρωμική δουλειά. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση με post to post. Ο βαθμός της οποίος έχει 5 κλεψίματα, 3 assist, 6 rebound, 17 πόντους και ένα μόλις λάθος. Τρομερή δουλειά για την ομάδα του σήμερα. Τα λάθη για τους RDC. 83-68. 1,5 λεπτό διαδικαστικού χαρακτήρα κυρίως, καθώς είναι νικητής. Είναι η ομάδα των Δεδίκολο. Ο Γραμματόπουλος περνάει και θα σκοράρει. Αργυράκης. Μπροστά για τον Αγγελόπουλο, θα πάρει το σουτιά 3, είναι μέσα. 85-71. Τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Μπροστά για τον αναγνώστου, θα πάρει φόρα και αυτός μέχρι μέσα στο εκεί. Αγγελόπουλος στο αμυντικό. Η baseball pass δεν θα περάσει, Μπουλούκος τον έχει διαβάσει. Θα πτήσει για τον Σαντόπουλο που θα σκοράρει. 7-25 δευτερόλεπτα, Κουτσουράκης δεν έχει σκοπό να κάνει την επίθεσή του και κάπως έτσι θα τελειώσει το παιχνίδι και η χρονιά για τις δύο ομάδες. RDC κλειδώνουν την τρίτη θέση, η Cappuccino Knights στη τέταρτη. Φίλες και φίλοι του Basket City, από όλους όσους εργαστήκανε για την αναμετάδοση του παιχνιδιού, να έχετε ένα καλό βράδυ. Κυρί!